την κάθετη διαφωνία τους στις καταργήσεις και συγχωνεύσεις τμήματων σε σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, νηπιαγωγεία και δημοτικά της Υπήρου, κάτι που συνεπάγεται ακόμη και μετακινήσεις μαθητών σε άλλες σχολικές μονάδες, εξέφρασαν προς την Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης οι πρόεδροι των τεσσάρων συλλόγων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Υπήρου, έχοντας στο πλευρό τους και την Ομοσπονδία Γονέων. Η σχετική εγκύκλειος του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας προς τις Περιφερειακές Διευθύνσεις και τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τα τέλη Ιουλίου είχε προκαλέσει την αντίδραση των εκπαιδευτικών, κάνοντας λόγο για λογιστική προσέγγιση που δεν έχει καμία σχέση με την εκπαιδευτική διαδικασία. Μια προσέγγιση που έχει ως μοναδικό στόχο την περικοπή εκπαιδευτικού προσωπικού, οδηγώντας σε συντμίξεις τμημάτων, αγνώντας κάθε έννοια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αυτό τόνισε για μία ακόμη φορά ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ιωαννίνων, Κώστας Παργανάς, εξηγώντας ότι την ώρα που σε ολόκληρη την Ελλάδα καταργούνται 7 σχολικές μονάδες, 4 δημοτικά και 3 νηπιαγωγεία, εξ αυτών τα 4 είναι στο Νομό Ιωαννίνων. Ουσιαστικά, σύμφωνα με τον κύριο Παργανά, η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας αυτό που κάνει είναι να χρησιμοποιεί ως εργαλείο το δημογραφικό, προκειμένου να προχωρήσει σε μείωση του εκπαιδευτικού δυναμικού για την εξοικονόμηση πόρων. Πραγματοποιήσαμε σήμερα η Σύλλογη Εκπαιδευτικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Υπήρου συνάντηση με την Περιφερειακή Διευθύντρια, προκειμένου να συζητήσουμε το πολύ σοβαρό θέμα που αφορά τις συγχωνεύσεις, καταργήσεις και μειώσεις τμήματων και σχολείων που έχουν υπάρξει και γίνεται προσπάθεια το τελευταίο διάστημα να γίνει. Πρόσφατα βγήκε ΦΕΚ στο οποίο σε όλη την Ελλάδα καταργούνται 7 σχολικές μονάδες στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, 4 δημοτικά και 3 νηπιαγωγεία, εκ των οποίων τα 4 βρίσκονται στο νομό Ιωαννίνων. Είναι κάτι το οποίο μας είχε βρει αντίθεση την πρώτη στιγμή. Καταργούνται οργανικές θέσεις και ουσιαστικά συρρυκνώνεται το εκπαιδευτικό προσωπικό, το οποίο είναι ένα τεράστιο πρόβλημα από τη στιγμή που είδαμε τις προηγούμενες χρονιές ότι υπήρχε έλλειψη εκπαιδευτικών και ότι όλη τη χρονιά προσπαθούσαμε να καλύψουμε κενά που δημιουργούνταν, δυστυχώς χωρίς να υπάρξει από το Υπουργείο η σχετική βούληση. Βλέπουμε ότι στο δεδομένο πρόβλημα το δημογραφικό που υπάρχει, το Υπουργείο το χρησιμοποιεί ως ένα εργαλείο προκειμένου να μειώσει το εκπαιδευτικό δυναμικό, προκειμένου να θέλει να περικόψει εκπαιδευτικό αλλά και έξοδα, αγνώντας τις ανάγκες των μαθητών, και σίγουρα καταλαβαίνουμε ότι σε σχολεία που υπάρχουν διαθέσιμες αίθουσες θα ήταν προτιμότερο να σπάσουν τμήματα προκειμένου και οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί να μπορέσουν να επιτελέσουν το έργο τους σε καλύτερες συνθήκες. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν όλοι οι σύλλογοι καταθέσαμε τις απόψεις μας και τις ενστάσεις μας στην προσπάθεια και την αντίθεσή μας στην προσπάθεια του Υπουργείου να προχωρήσει σε αυτά τα βήματα. Υπήρχαν σχολεία τα οποία αυτά που καταργήθηκαν δεν λειτουργούσαν μεν, ωστόσο οι εκπαιδευτικοί που είχαν οργανική θέση αξιοποιούνταν σε άλλες σχολικές μονάδες για να καλύψουν λειτουργικές ανάγκες που υπήρχαν. Υπήρχαν και σχολεία όμως τα οποία ενώ παρέμεινε ο ίδιος αριθμός μαθητών, υποβαθμίστηκαν και μειώθηκε η οργανικότητα και η λειτουργικότητα των σχολείων αυτών. Αντίστοιχη είναι η κατάσταση και στους άλλους νομούς της Υπήρου. Στην Θεσπρωτεία πλήττεται το 18% των σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως εξήγησε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτείας, Δημήτρης Χριστοφίδης. Έντονο είναι το πρόβλημα και στην Πρέβεζα, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Θεόδωρο Βενετικίδη, με 10 περίπου τμήματα να καταργούνται, κάτι που σημαίνει ότι θα δημιουργηθούν τμήματα 23 έως 25 μαθητών σε αίθουσες κλουβιά, όπως είπε χαρακτηριστικά. Θέλουμε να ζητήσουμε καταρχήν την ανάκληση της απόφασης της Περιφερειακής Διεύθυνσης, η οποία ακυρώνει τον αρχικό προγραμματισμό και προχωρά σε συγχωνεύσει σε μια σειρά δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων. Συγκεκριμένα, στη Θεσπρωτεία μιλάμε για 10 σχολικές μονάδες, ήδη το 18% των σχολικών μονάδων της Θεσπρωτείας θίγεται από αυτή την απόφαση. Είμαστε απέναντι στην κυβέρνηση, στην κυβερνητική πολιτική, η οποία αντιλαμβάνεται τις ανάγκες και τη μόρφωση των μαθητών μας ως κόστος. Εμείς λέμε ότι η μόρφωση είναι δικαίωμα και ότι όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη μόρφωση. Άρα λοιπόν η κυβέρνηση δεν θα πρέπει με τα μέτρα και τις αποφάσεις και κυρίως την τακτική που ακολουθεί ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας να εξοικονομεί, να κόβει, να περικόπτει ουσιαστικά πόρους από αυτό που λέμε κοινωνικές δαπάνες. Η κατάσταση θα δυσκολέψει πολύ αν προχωρήσει αυτή η υλοποίηση των αποφάσεων αυτών. Θα γίνει
και για τους εκπαιδευτικούς, αλλά πρώτα και κύρια για τους μαθητές μας. Θα σταθούμε μαζί με τους γονείς απέναντι σε αυτή την απόφαση. Θα διεκδικήσουμε να λειτουργήσουν τα σχολεία όπως λειτουργούσαν μέχρι τα τώρα. Θα διεκδικήσουμε αυτό που λέει ο κλάδος μας. Ένας εκπαιδευτικός ανά 15 μαθητές στα νηπιαγωγεία στην πρώτη και στη δευτέρα. Ένας εκπαιδευτικός ανά 20 μαθητές στις υπόλοιπες τάξεις. Πολύ δε περισσότερο όταν η υλικοτεχνική υποδομή σε μια σειρά κυρίως νηπιαγωγείων στη Θεσπρωτεία είναι απαράδεκτη. Χρησιμοποιούνται ιδιωτικοί χώροι, ακατάλληλοι παντελώς για μαθητική χρήση, για σχολική χρήση. Σε αυτούς τους χώρους λοιπόν το Υπουργείο Παιδείας και η Περιφερειακή Διεύθυνση εισηγείται συμπτύξεις, εισηγείται μετακινήσεις μαθητών. Την πρώτη δημοτικού του πρώτου δημοτικού σχολείου Ιγουμενίτσας που έχουν εγγραφεί ήδη 26 μαθητές και μέχρι τώρα με βάση το 25, τα προηγούμενα χρόνια δημιουργούν τα δύο τμήματα, αυτή τη στιγμή ζητείται από τους γονείς να μετακινηθούν σε άλλα σχολεία. Αυτό είναι αποτέλεσμα της πολιτικής απόφασης, της πρόθεσης του Υπουργείου να περικόψει και να εξοικονομήσει προσωπικό και πόρους. Ξεκάθαρα πράγματα. Και εμείς, σαν σύλλογος, συμμετείχαμε στη σημερινή συνάντηση με την Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης. Το πρόβλημα με τις συγχωνεύσεις είναι έντονο και στο νόμο Πρέβεζας. Υπάρχουν πάνω από 10 τμήματα που συγχωνεύονται. Μιλάμε για τμήματα τάξης που θα λειτουργήσουν με 23-24 παιδιά σε αίθουσες κλουβιά, κυριολεκτικά κλουβιά, 20-25 τετραγωνικών μέτρων. Υπάρχουν μαθητές που θα τους πάρουν από το σχολείο και θα τους μετακινήσουν σε άλλο σχολείο γιατί δεν χωράνε. Μεσαγωγικά το δεν χωράει, σύμφωνα με το Υπουργείο δεν χωράει. Λοιπόν, είναι έντονο το πρόβλημα. Απορούμε και ρωτάμε το Υπουργείο πώς ακριβώς θα κάνουμε σαν εκπαιδευτική τη δουλειά μας όταν έχουμε μέσα παιδιά 25, πώς θα ασχοληθούμε με το παιδί που έχει δυσκολίες. Αυτή είναι η αναβάθμιση που οραματίζει το Υπουργείο. Αντί να υπάρχει σε κάθε τμήμα το περισσότερο 15 παιδιά, αντί να ενισχύεται, να υπάρχει ενισχυτική διδασκαλία από την αρχή της σχολικής χρονιάς για τα παιδιά που δυσκολεύονται, τι κάνει, τα συγχωνεύει, τα ενώνει, τα βάζει σε αίθουση κλουβιά για καλύτερο. Δεν πρόκειται να το αφήσουμε έτσι. Μαζί με τους γονείς θα αντιδράσουμε και θα προσπαθήσουμε να το αποτρέψουμε κάτι τέτοιο. Σε ό,τι αφορά την Άρτα, στην παρούσα φάση δεν προκύπτει ζήτημα από αυτές τις συγχωνεύσεις, καταργήσεις. Ωστόσο, όπως τόνισε ο πρόεδρος του Συλλόγου Σπύρος Γούσιας, ουδείς γνωρίζει το πώς θα εξελιχθεί η σχολική χρονιά. Και εμείς με τη σειρά μας, σαν Σύλλογος Άρτας, συμμετέχουμε στην κοινή δράση των Συλλόγων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Υπήρου για το ζήτημα των συγχωνεύσεων που εν μέσω θέρους το Υπουργείο Παιδείας κοιτάει να το τρέξει όσο πιο γρήγορα γίνεται για να το βρει έτοιμο το Σεπτέμβριο το έδαφος. Όμως εμείς δεν θα του κάνουμε τη χάρη, γιατί φαίνεται ότι για όλους η εκπαίδευση είναι στη λογική του κόστους και του κέρδους, οπότε την κάνουμε λάστιχο την παιδαγωγική όποτε μας βολεύει. Εμείς όμως, επειδή η πρώτη της σημασίας είναι οι ανάγκες των μαθητών μας και τα μορφωτικά τους δικαιώματα, δεν πρόκειται να τα απαζαρέψουμε ούτε για το τίποτα. Οπότε, στη συνεργασία με τους υπόλοιπους συλλόγους ανά την επικράτεια, με τους γονείς των μαθητών μας που με αυτούς καθημερινά δίνουμε τη μάχη για τα παιδιά, θα είμαστε απέναντι σε αυτή την τακτική του Υπουργείου, των Περιφερειακών Διευθύνσεων και των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, γιατί για μας η εκπαίδευση δεν είναι κόστος, αλλά είναι μια ανάγκη που είναι σημαντική για τον άνθρωπο και δεν πρόκειται ούτε στο τόσο να παζέψουμε το τίποτα. Εσείς είστε ένας από τους νομούς που γενικά είστε σε καλή κατάσταση, ωστόσο δεν ξέρετε τι σας ξημερώνει. Μέχρι στιγμής είμαστε από αυτούς τους νομούς που κάποια πράγματα σώζονται, ωστόσο τα στοιχεία τα οποία έχουμε στα χέρια μας δεν προμηνύουν καλά πράγματα από Σεπτέμβριο. Δηλαδή από Σεπτέμβριο μπορεί να είμαστε και απέναντι σε ζητήματα τα οποία μέχρι τώρα δεν τα έχουμε υπολογίσει. Οπότε από τώρα ευχηστούμε την προσοχή σε όλους. Και δεν παρακολουθούμε το ζήτημα από κοντά και ευχηστούμε σε όλους την προσοχή. Στο πλευρό των εκπαιδευτικών βρίσκεται και η Ομοσπονδία Γονέων με τον πρόεδρό της Τάσο Τόκα να σημειώνει ότι αυτή η λογική από πλευράς του Υπουργείου Παιδείας αποτελεί αιτία πολέμου. Ως Ομοσπονδία Γονέων Υπήρου εκφράζουμε την πολύ μεγάλη ανησυχία και την οργή μας για όλα αυτά τα μέτρα που μεθοδεύθηκαν και υλοποιούνται μέσα στο καλοκαίρι, τους δύο καλοκαιρινούς μήνες, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, με εγκυκλίους του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και αφορούν τις συγχωνεύσεις τμήματων. Με βάση λοιπόν αυτές τις εγκυκλίους, που κάποια από αυτά που γράφουν μέσα είναι και παράνομα, έρχονται σε αντίθεση με τους νόμους, συγχωνεύονται τμήματα και σχολεία με μία και μοναδική λογική. Να περισσέψουν χρήματα από το Υπουργείο Παιδείας για τα πρωτογενή πλεονάσματα που απαιτούνται για το Ταμείο Ανάκαμψης, περικόπτοντας πολύ σημαντικά κονδύλια τα οποία αφορούν τη μόρφωση των παιδιών. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε
μια πραγματικότητα καινούρια που δημιουργείται και που θα τη δουν οι γονείς από το Σεπτέμβριο μπροστά, παιδιά να μετακινούνται από μεγάλες αποστάσεις, νήπια, πρώτη δημοτικού, δευτέρα δημοτικού, σε μια βιομηχανική, σε μια περιοχή που έχουμε δεκάδες χιλιάδες βιομηχανικούς εργάτες, οι οποίοι δεν έχουν πώς να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο και αξιοποιούν συγγενείς, παππούδες, γιαγιάδες. Και σκεφτείτε τώρα την εικόνα, ο παππούς και η γιαγιά, το χειμώνα με τα χιόνια και τις βροχές, με το χεράκι να πηγαίνουν το νήπιο ή το παιδί της πρώτης, δευτέρας, τρίτης δημοτικού σε ένα σχολείο που είναι 800 μέτρα και όχι στο σχολείο της γειτονιάς που ήταν μέχρι τώρα. Το Υπουργείο Παιδείας λοιπόν αντιμετωπίζει όλα αυτά σαν αριθμούς και μόνο. Παίζει ένα αριθμόλεξο, προσπαθεί να διαχειριστεί όλα τα σχολεία με βάση το πόσους μαθητές έχει κάθε τάξη και όχι με βάση τι ανάγκες έχουν οι μαθητές. Μέσα σε αυτό θυσιάζονται οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τους οποίους δεν προβλέπεται η υποστήριξη που αρμόζει. Θα έχουμε τμήματα των 25 μαθητών που καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορεί να γίνει δουλειά και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση τμήματα των 30 μαθητών και καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για τη Δευτέρα και την Τρίτη Λυκείου που τα παιδιά δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις. Είναι λοιπόν όλα αυτά τα μέτρα αιτία πολέμου και καλούμε τους γονείς από τις επόμενες μέρες, από την 1η του Σεπτέμβρη, να μην δεχτούν καμία μετακίνηση, να απαιτήσουν να λειτουργεί το σχολείο με όσους εκπαιδευτικούς απαιτούνται για να παρέχεται ολοκληρωμένη μόρφωση. Οι γονείς δεν θα τσιμπήσουμε στον κοινωνικό αυτοματισμό που δημιουργείται ότι όλα τα κακά της εκπαίδευσης τα φέρει η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Τα κακά της εκπαίδευσης τα φέρουν αυτές οι εγκύκλοι, αυτά τα μέτρα που φέρνουν τα παιδιά μας να μην μπορούν, σε κατάσταση να μην μπορούν να μάθουν γράμματα, να μην μπορούν να βγουν από το σχολείο με ολοκληρωμένες γνώσεις, με ολοκληρωμένη προσωπικότητα.